Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα προσχέδια των μνημονίων έλαβε η ελληνική πλευρά από τους εκπροσώπους των θεσμών, τα οποία ήδη βρίσκονται υπό επεξεργασία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Με τον χρόνο να την πιέζει, μπορεί η κυβέρνηση να διαμηνύει πως τα μνημόνια που έλαβε από τους θεσμούς δεν περιλαμβάνουν μέτρα πέρα των συμφωνηθέντων. Ωστόσο, τα κείμενα τεχνικής συμφωνίας που τις απέστειλαν είναι σύνθετα και χωράνε διαπραγμάτευσης τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επικεφαλής κλιμακίων. Κυβέρνηση και θεσμοί μπαίνουν σήμερα στην ουσία της διαπραγμάτευσης, οπότε και θα βρίσκεται στην Αθήνα η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντέλια Βελκουλέσκου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πτωχευτικά ασφάλιστρα στον κλάδο του αυτοκινήτου που προκαλούν σοβαρό πρόβλημα. Αρκετές εταιρείες αρχίζουν να χάνουν χρήματα και να μένουν εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο με χαμηλότερο ασφάλιστρο, τονίζει σε συνέντευξη που έδωσε στο insider.gr ο Ιωάννης Βοτσαρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Interlife. Η εθνική ασφαλιστική δεν πρέπει να απολυθεί γιατί είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Η πολιτεία ίσως να πρέπει να χειριστεί το θέμα διαφορετικά, σημειώνει παράλληλα. Το νερό είναι το νέο πετρέλαιο του διαστήματος. Οι επενδύσεις κρατών όπως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας στο διάστημα αυξάνονται στη προσπάθειά τους να κάνουν μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στο πετρέλαιο σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Το νερό και ο λευκόχρυσος είναι μετάλλα τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στο διάστημα και έχουν υψηλές διασπαστικές ιδιότητες. Σύμφωνα με το Bloomberg, μέσα στην επόμενη πενταετία οι επιχειρήσεις αναμένεται να χρησιμοποιούν δορυφόρους για την εξερεύνηση σπάνιων μετάλλων και ευγενών αερίων. Ένας μόνος αστεροειδής μπορεί να περιλαμβάνει 175 φορές περισσότερο λευκόχρυσο από τα ορυχεία που υπάρχουν στη Γη. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Τιμών ακυμένης 606,77 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,08% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.